Σοκ στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου όταν ο αυστριακός διάσημος μαέστρος Στέφαν Σόλτες κατέρευσε επί σκηνής και τελικά έφυγε από τη ζωή μπροστά στον κόσμο το βράδυ της Παρασκευής 22 Ιουλίου. Ο 73χρονος Σόλτες διεύθυνε την κομική όπερα «The Silent Woman» του Ρίτσαρντ Στράους και ξαφνικά κατέρευσε. Ένας θεατής περιέγραψε στο Twitter ότι έγινε ένα τρομερό μπαμ όταν ο μαέστρος χτύπησε στο έδαφος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα social media, κλήθηκε άμεσα γιατρός και φυσικά η παράσταση ακυρώθηκε. Ο διευθυντής της όπερας Σέργε Ντορνί με ανάρτησή του μετά το περιστατικό ανέφερε τα εξής. «Τα νέα για την κατάρρευση του Στέφαν Σόλτες με στεναχωρούν βαθιά. Χάνουμε έναν πρικισμένο μαέστρο, χάνω έναν καλό φίλο. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του Μιχαέλα». Γεννημένος στην Ουγγαρία, ο Σόλτες σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Μετά από θητεία ως μαέστρος στη Βιέννη και το Γκράτς, ήταν μαέστρος της κρατικής όπερας του Αμβούργου, της Deutsche Oper του Βερολίνου και γενικός μουσικός διευθυντής στο κρατικό θέατρο του Braunschweig.